Μία συγκινητική πράξη από μία γυναίκα που θέλησε να πει το δικό της ευχαριστώ προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η Βασιλική Εσυρπαίουγλου προχώρησε το πρωί του Σαββάτου, 5 Δεκεμβρίου, σε μία σημαντική δωρεά για το υγειονομικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Μία κίνηση ανθρωπιάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ από μία γυναίκα που θέλει να δώσει το πιο ηχηρό μήνυμα για όλους τους γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς υπαλλήλους που δίνουν το δικό τους αγώνα κατά της μάχης του COVID-19. Και κάνω μία προσφορά στο νοσοκομείο της Καβάλας, 5.000 μάσκες, σαν ένα μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ για την άψογη νοσηλεία μου στο νοσοκομείο. Θέλω να ευχαριστήσω το νοσηλευτικό προσωπικό και τους γιατρούς. Ήταν πραγματικά άψογοι, με έκαναν και ένιωσα ασφαλής, παρόλο που πέρασα τη διαδικασία όλη αυτή μόνη μου, χωρίς να έχω κανένα δίπλα μου. Και με αυτή μου τη μικρή πράξη θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Σε όλη αυτή την υγειονομική κρίση και την επιβάρυνση που έχει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, μπόρεσε να ανταπεξέλθετε και είδατε να ανταπεξέλθετε κανονικότατα σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του. Όχι απλά κανονικότητα, βγάζω το καπέλο μου σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτά τα παιδιά πραγματικά που δουλεύουν εδώ μέσα. Είναι όχι απλά ήρωες, υπερήρωες για μένα. Τι σας μετέφεραν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας? Ασφάλεια, τεράστια. Χαμόγελο, το οποίο χρειάζεται ένας ασθενής. Η Εσυρπαίουγλου, η οποία είπε τα καλύτερα λόγια για τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, γενικά για τη συμπεριφορά του νοσοκομείου μας. Να την ευχαριστήσω πρώτα για τα καλά της λόγια και δεύτερο για την συγκινητική πραγματικά αυτή προσφορά, η οποία δείχνει ότι υπάρχουν, ο Έλληνας έχει φιλότιμο, ο Έλληνας αναγνωρίζει. Την ευχαριστώ πραγματικά εκ μέρους του νοσοκομείου και προσωπικά εγώ σαν διοικητής του νοσοκομείου. Και ό,τι χρειάζεται πραγματικά ένας ασθενής. Ζήσατε τον κορονοϊό, αλλά από την άλλη την πλευρά, σαν ασθενής μιας άλλης ασθενής μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Φοβηθήκατε ποτέ συνολικότερα και γενικότερα για αυτά που βλέπετε και ακούτε για την πανδημία, κυρία Βάσου? Φυσικά και φοβήθηκα πάρα πολύ. Ειδικά κατά την είσοδό μου στο χειρουργείο, κατά την νοσηλεία μου. Απλά ένιωσα πάρα πολύ ασφαλής. Η ομολογία και η κατάθεση ψυχής πραγματικά της Βασιλικής δείχνουν το αντίθετο. Δείχνουν ότι το νοσοκομείο, ναι, δεν έχει τα τακτικά ιατρία δεν λειτουργούν, τα τακτικά χειρουργεία δεν λειτουργούν, αλλά τα υπήγοντα, τα έκτακτα λειτουργεί και μάλιστα λειτουργούν σε καλό επίπεδο και το επιβεβαιώνει και η Βασιλική.